Φαίνεται ότι η Ρωσία έβαλε ξανά στόχο το Ζελένσκι παρά τους παλαιότερους ισχυρισμούς της και δήλωσε ότι ο απότερος στόχος της Μόσχας είναι να ανατρέψει την Ουκρανική κυβέρνηση. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τον λαό της Ουκρανίας να απελευθερωθεί, όπως είπε, από το βάρος αυτού του εντελούς αφόρητου καθεστώτος, καθώς μιλούσε σε απεσταλμένους στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο. Ο Λαυρόφ κατηγόρησε ότι η Ουκρανία και η δυτική εταίρη της διέδιδαν παραπληροφόρηση με στόχο να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα γίνεται αιώνιος εχθρός της Ρωσίας. Ο ρωσικός και ουκρανικός λαός θα συνεχίσουν να ζουν μαζί, δήλωσε και πρόσθεσε. Αναμφίβολα θα βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό να απαλλαγεί από αυτό το καθεστώς, το οποίο είναι εντελώς αντιλαϊκό και ανιστόρητο. Οι δηλώσεις του Λαυρόφ, όπως αναφέρει και το AP, ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με τη θέση που έλαβε το Κρεμλίνο στην αρχή της σύγκρουσης, όπου Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαίωναν ότι δεν σκοπεύουν να ανατρέψουν την Ουκρανική κυβέρνηση. Πείτε μας και τη δική σας γνώμη στα σχόλια, κάντε like, εγγραφή στο βίντεο και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και μέσω του site μας, nemeshd.gr.